Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό αποτελεί κορυφαία στιγμή της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, καθώς αξιολογείται η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης για την επόμενη χρονιά. Παράλληλα, όμως, αποτελεί και τη λιδία λίθο για τη σύγκριση των πολιτικών εξαγγελιών της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τα κυβερνητικά μέτρα, αλλά και με τα επιτεύγματα των κυβερνήσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ και στις θυσίες των πολιτών οφείλεται η δυνατότητα να καταθέτουμε έναν προϋπολογισμό χωρίς μνημονιακές δεσμεύσεις, έπειτα από χρόνια επιτροπίας, επιτήρησης και φτωχοποίησης προήλθαν από τις πράξεις και τις παραλήψεις των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Για τον προϋπολογισμό του 2020, πριν εστιάσω σε συγκεκριμένα σημεία του, θα αναφέρω τα εξής. Παρά τις φιλόδοξες εξαγγελίες, είναι ανεδαφικός, θα έλεγα ουτοπικός, με ισχυρή νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση και περιορισμό των κρατικών δαπανών σε μια σειρά από τομείς πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής. Και βέβαια καμία προσπάθεια προς κανονικότητα, όπως είπε ο κύριος Δαβάκης πριν. Θα εστιάσω τώρα σε μερικά παραδείγματα σε ορισμένους μόνο κλάδους, ακριβώς για να αναδείξω την παραπιστική και παραπλανητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, τόσο προεκλογικά, όσο και με τη σημερινή κατάθεση του προϋπολογισμού. Στα ζητήματα ανάπτυξης, πρώτα. Προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,8% παρά τις εκτιμήσεις όλων των διεθνών οργανισμών για σημαντικά χαμηλότερη αύξηση. Η αλήθεια είναι ότι διαχρονικά έχετε αποδείξει από κοινού, πολλές φορές με το δούνο του, το οποίο επίσης συστηματικά έπεφτε έξω στις εκτιμήσεις του, ότι η πρόβλεψη για την οικονομική επέκταση της χώρας δεν είναι το δυνατό σας σημείο. Θυμίζω ότι οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ εκτιμούσαν ακόμη και τις χρονιές που το ΑΕΠ καταβαραθρωνόταν με μειώσεις έως και 7% ότι θα υπήρχε ελάχιστη μείωση του. Έστω όμως για την οικονομία της συζήτησης ότι θα επιτευχθεί αυτός ο δείκτης. Θα περίμενε κανείς ότι θα προβλέπεται αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 5,6%. Βλέπετε, ο ελληνικός λαός θυμάται, παρά την πλήση εγκεφάλου που επιχειρούν τα φιλικά σας ΜΜΕ, ότι είχατε εξαγγείλει αύξηση διπλάσια του ρυθμού ανάπτυξης. Δυστυχώς για τους ανθρώπους που σας πίστεψαν, πουθενά δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό αυτή η πρόβλεψη. Σε ένα άλλο πεδίο που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα στα ζητήματα περιβάλλοντος και ενέργειας. Βλέπουμε την εξελισσόμενη ιδιωτικοποίηση φορέων και δικτύων ΔΕΠΑ και ΕΛΠΕ, ενώ το κράτος παραχωρεί χρήσιμα εργαλεία για την άσκηση ενεργειακής πολιτικής. Χαρακτηριστικό είναι το μόνο στοιχείο που αφορά την επένδυση, είναι οι δαπάνες και επιχορηγήσεις για ιδιωτικές επενδύσεις. Εδώ απών πάλι το δημόσιο. Για τη ΔΕΗ που με το καινούργιο ΕΣΕΚ την ξεπουλάτε σταδιακά και δημιουργείται ανασφάλεια σε όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα στους κατοίκους περιοχών όπως η Κοζάνη από όπου προέρχομαι. Δεν έχετε καμία πρόβλεψη για ενίσχυση μέσω κρατικού προϋπολογισμού των περιοχών αυτών και βέβαια δεν φτάνουν μόνο τα ευχολόγια που ακούσαμε προηγουμένως. Επίσης, δεν προβλέπονται έργα ενεργειακής αναβάθμισης των δημόσιων κτηρίων. Δεν υπάρχει καμία μνήμα για το πρόγραμμα Ηλέκτρα. Δεν υπάρχει δαπάνη για την επανασύνδεση καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα που είχαμε εμείς εισάγει το 2018. Τώρα, στο ζήτημα της πρόνοιας και των κοινωνικών παροχών. Έχουμε κατάργηση της 13ης σύνταξης. Μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 192 εκατομμύρια ευρώ. Μείωση των επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης, δηλαδή είναι τα επιδόματα για αμαία, τα οικογενειακά, τα επιδόματα ενοικίου κατά 367 εκατομμύρια. Μείωση των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων για τον ΟΑΕΔ. Μείωση της κρατικής επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ. Ενώ η πολυπόθετη μείωση των εισφορών για κάθε εργαζόμενο θα ανέλθει στο υψηλότερο ποσό των 4 ευρώ το μήνα. Για τους νέους επιστήμονες, προβαίνεται, τελευταία βλέπουμε, σε επικοινωνιακά μέτρα που αφορούν μόλις 500 άτομα, την ώρα που οι πολιτικές σας είχαν απομακρύνει από τη χώρα δεκάδες χιλιάδες και δεν ασχολείστε καθόλου, ούτε καν ενημερώνετε για το τι θα κάνετε με τους 4.000 επιστήμονες που είχαν ενταχθεί σε εργασιακά προγράμματα. Αγνοείτε δηλαδή τις συστάσεις ακόμα και οργανισμών που δεν φημίζονται για την αριστερή τους ματιά, όπως ο ΟΑΣΑ, που υποστηρίζουν ότι οι κοινωνικές ανισότητες είναι τροχοπέδι για την οικονομική ανάπτυξη και πρέπει να αμβλύνονται με στοχευμένα μέτρα.
Για τους αγρότες επίσης, δεν προβλέπεται καμία ελάφρυνση στη φορολογία των συνεταιρισμών, ενώ ο προϋπολογισμός του αρμόδιου Υπουργείου είναι μειωμένος κατά 50 εκατομμύρια ευρώ. Στον πολιτισμό, ο φετινός προϋπολογισμός δυστυχώς επιβεβαιώνει την παντελή έλλειψη προτάσεων και μακρόπνοου σχεδιασμού στον πολιτισμό και την απαξίωση του ρόλου του Υπουργείου Πολιτισμού στο πολιτιστικό γίγνεσθε της χώρας. Εκτός του γεγονότος ότι ο συνολικός προϋπολογισμός είναι μειωμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2019 κατά 14 εκατομμύρια ευρώ, υπάρχει μεγάλη ασάφεια για τις δαπάνες, ασάφεια που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για τις προθέσεις σας. Για παράδειγμα, προβλέπονται 70 εκατομμύρια τακτικής χρηματοδότησης και 19 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για μια νέα απροσδιόριστη κατηγορία, τον επιτελικό συντονισμό. Δαπάνες δηλαδή που αγγίζουν το 1/3 του συνολικού προϋπολογισμού. Ο λεγόμενος επιτελικός συντονισμός κοστίζει περισσότερο από τις δαπάνες για τις τέχνες και τα γράμματα, ενώ απορροφά διπλάσιος πόρος από το ΠΟΔΟΕ σε σχέση με τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Πρέπει να αποσαφινιστεί πλήρως σε ποιες συγκεκριμένες δαπάνες θα διοχετευτούν αυτά τα ποσά τη στιγμή λόγου χάρη που ο σύγχρονος πολιτισμός παρουσιάζει σημαντική μείωση. Εντάσσονται, για παράδειγμα, στον επιτελικό συντονισμό τα περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για τα έξοδα γραφείων των υπουργών και των γενικών γραμματέων. Είναι σαφές ότι αυτή η υπερσυγκέντρωση πόρων του Υπουργείου βρίσκεται στον άμεσο έλεγχο των πολιτικών γραφείων χωρίς λογοδοσία και σχεδιασμό. Η χθεσινή μη απάντηση, άλλωστε, της κυρίας Μενδώνη, που δυστυχώς έφυγε αυτή τη στιγμή, επί του συγκεκριμένου αφορούσε ένα μέρος των κονδυλίων αυτών. Και μιλάω συγκεκριμένα ότι αφορούσε μόνο για τον κωδικό 501, δηλαδή μόνο για τα 23 εκατομμύρια περίπου του τακτικού προϋπολογισμού, συν 20 εκατομμύρια για το σύγχρονο, δηλαδή αφορούσε μόνο 43 εκατομμύρια από τα 89. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Στον αθλητισμό παρατηρείται και εδώ μείωση του προϋπολογισμού, ενώ για τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων η μείωση είναι 9 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια προολυμπιακή χρονιά. Φαίνεται ότι δόθηκε δωράκι προς τις ανώνυμες εταιρείες για τη μείωση της φορολόγησης που υπήρχε στους υψηλά αμοιβόμενους αθλητές και δεν αφήνει παραπάνω χρήματα για τη βάση του αθλητισμού στους εκατοντάδες χιλιάδες αθλητές και προπονητές σε όλη την Ελλάδα. Εν κατακλείδη, κατορθώσατε ώστε ο προϋπολογισμός, εκτός από ανεδαφικός και ουτοπικός, να μην είναι ούτε αναπτυξιακός ούτε κοινωνικός. Είναι ένας προϋπολογισμός ταξικός, που μεροληπτεί υπέρ των λίγων, μειώνει τα εργαλεία του κράτους και τις δυνατότητες άσκησης προνοιακής πολιτικής. Είναι ένας μνημονιακός προϋπολογισμός χωρίς να υπάρχουν πλέον μνημόνια. Μάλλον τελικά οι μνημονιακές δεσμεύσεις δεν ήταν τόσο ξένες για σας και γι' αυτό τις επαναφέρετε. Και αν η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν τραγωδία την πρώτη φορά, σας υπενθυμίζω ότι τη δεύτερη επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Μια φάρσα και μια συμπαιγνία ενάντια στον ελληνικό λαό, που και αυτή τη φορά θα κληθεί να πληρώσει τα σπασμένα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ.